Στη ρωσική τηλεόραση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ κορόιδεψε τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με τη Βέλτ. Οι τελευταίοι θα πάθαιναν εγκεφαλικά επεισόδια όταν έβλεπαν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε, συμπληρώνοντας πως τώρα που κάνει κρύο η κατάσταση θα χειροτερέψει. Κατηγόρησε επίσης την πολιτική κυρώσεων για το πάγωμα της προμήθειας φυσικού αερίου. Μετά τη διακοπή των προμηθείων φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν οι Ευρωπαίοι λάβουν μια απολύτω παράλογη απόφαση, σύμφωνα με την οποία αρνούνται να συντηρήσουν τι εγκαταστάσει του ή μάλλον τι εγκαταστάσει που ανήκουν στην Gazprom, τότε αυτό δεν είναι λάθο τη Gazprom, αλλά λάθο των πολιτικών που έλαβαν αποφάσει για τι κυρώσει δήλωσε εκπρόσωπος εκπρόσωπο Δημήτρη Πεσκόφ στην εκπομπή τη κρατική τηλεόραση Μόσχα Κρεμλίνο Πούτιν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax σήμερα. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι Ευρωπαίοι είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να συντηρούν το εργοστάσιο που ανήκει στο ρωσικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom. Οι πολιτικοί φροντίζουν τώρα ώστε οι πολίτε του να υποφέρουν από εγκεφαλικά επεισόδια όταν βλέπουν του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο, δήλωσε ο Πεσκόφ, αναφερόμενο στη ραγδαία αύξηση των τιμών τη ενέργεια. Τώρα, που κάνει κρυό, η κατάσταση θα χειροτερέψει. Η Γκάσπρομ είχε ανακοινώσει το βράδυ τη Παρασκευή ότι θα σταματήσει προ το παρόν τη διοχέτευση αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 στη Βαλτική θάλασσα επικαλούμενη τεχνική βλάβη στον σταθμό συμπιεστών Πορτοβάγια. Προηγουμένω, η εταιρεία είχε δικαιολογήσει την τριμερή διακοπή των παραδέσεων από την Τετάρτη ω την Παρασκευή με εργασίε συντήρησης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων είχε ήδη αμφισβητήσει εκ των προτέρων ότι η διαρροή ήταν υπεύθυνη για τη διακοπή τη παροχή. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Δικτύων, τα ελαττώματα που ισχυρίζει τη ρωσική πλευρά δεν αποτελούν τεχνικά λόγο για την αναστολή των εργασιών. Έγραψε ο οργανισμό την έκθεση για την κατάσταση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Η Siemens Energy, ο κατασκευαστή τη τουρμπίνα που φέρεται να επηρεάστηκε, προέβησε παρόμοια δήλωση. Η σφράγιση αυτών των διαρροών αποτελεί διαδικασία ρουτίνα στο πλαίσιο των εργασιών συντήρηση. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομία, οι εγκαταστάσει αποθήκευση φυσικού αερίου τη Γερμανία είναι σήμερα κατά περίπου 85% πλήρη. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχο αποθήκευση που έχει τεθεί από τον νόμο για την 1η Οκτωβρίου έχει ήδη επιτευχθεί, εξήγησε το Υπουργείο στο Twitter την Κυριακή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.